Μάικ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήμουν και εγώ μέσα στους 400. Δεν ήμουν που πρωταγωνίστησα. Πρωταγωνίστησαν όλοι μαζί. Ναι, ναι. Εσύ όμως βγήκες στην τηλεόραση. Αυτό ήθελα να πω έτσι στο γρήγορο που... εγώ επελέχτη να βγω εγώ. Εν πάση περιπτώσει... εκπροσωπώντας τον κόσμο φυσικά, όχι τον εαυτό σου. Μόνο και μόνο τον κόσμο. Και έτσι. Για τον κόσμο εννοείται. Λοιπόν, μας είπε ο Γιώργος τι έχει γίνει σήμερα και τι έγινε τις προηγούμενες μέρες. Θέλω και τη δική σου γνώμη. Είμαστε και οι τρεις στον αέρα τώρα. Για... όχι μόνο ακούω για αυτό που... εκπομπή, ξέρω τι λέτε, ακούω τι λέτε μάλλον. Ωραία. Ξέρω τι λέτε. Ωραία. Άρα πες μας και εσύ τι έχει γίνει. Είναι νίκη του λαού του Ηρακλή. Βεβαίως εξαναγκάσαμε την πολιτεία και κάποιους φορείς να εφαρμόσουν τον νόμο. Όπως θα ξέρετε, επειδή ήταν και η δουλειά μου μέχρι πρόσφατα, γίνονται δύο φορές μέτρα τάξης. Μία εβδομάδα 10 μέρες ή 15 αναλόγως την κρισιμότητα του παιχνιδιού. Ναι. Και μία πριν το παιχνίδι 11 η ώρα. Στα πρώτα μέτρα τάξης. Αυτό την ημέρα, Μάκη, δηλαδή την ημέρα του παιχνιδιού στις 11 εννοείς. Πριν το παιχνίδι, όταν λες. Το παιχνιδιού που θα γίνει, αν θα είναι το μάτς μετά τις 5, γίνεται 11. Αν θα γίνει πριν τις 5, γίνεται 10. Μάλιστα. Αλλά τα βασικά μέτρα τάξης γίνονται 10-15 μέρες πριν. Μια ωραία εβδομάδα. Ωραία. Αναλόγως. Που όπως θα το αποφασίσει το κάθε τμήμα αστυνομικό της περιοχής. Να μην πω λόγο, το ζητούμενο είναι ότι τα μέτρα τάξης δεν είναι παιδική χαρά. Πάμε πιούμε ένα καφέ. Ήρθαμε να είμαστε φίλοι και μαζευτήκαμε. Ναι. Θα έχουν νόμοι. Τα οποία όταν θα αποφασιστούν, υπάρχει μετά για τη μη τήρησή τους ο εισαγγελέας. Και παρεπιπτόντως, όποιος υπεύθυνος ασφαλείας δεν παρευρίσκεται στα μέτρα τάξης, αυταπάγεται ο εισαγγελέας τον καλά για να απολογηθεί. Ναι. Στο δικαστήριο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αυτά ισχύουν. Λοιπόν, επειδή στο κομμάτι υπεύθυνος ασφαλείας ακούει συνέχεια, επειδή έχουμε στέρηση εμείς από ανθρώπους να ασχολούνται με τον Ηρακλή, ναι, για να μιλάω εγώ και όλο το δικό μου το όνομα και υπεύθυνος ασφαλείας. Δηλαδή όλοι οι υπεύθυνοι ασφαλείας των ομάδων έχουν την ίδια υπευθυνότητα επάνω στο κομμάτι αυτό. Και έχουν αυτόφορα αν ένα παιδάκι γλιστήσει και τραυματίζει. Δηλαδή, σημαντικό είναι, δηλαδή, που το λες. Τα πράγματα στις συγκεντρώσεις που γίνονται με την αστυνομία, με τους φορείς, με τη Super League, με τους αντιπάλους, υπεύθυνους ασφαλείας κτλ. Δηλαδή παίρνονται αποφάσεις οι οποίες πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα. Και υπάρχουν νόμοι που αν δεν τηρηθούν, αυταπάγγελτα ο εισαγγελέας επεμβαίνει. Ναι. Αυτό έκανε αυτή τη φορά. Και με το ξεσηκωμό του κόσμου του Ηρακλή, μας βοήθησε και η μήνυση με τον άμεσα ενδιαφερόμενο το Καφτατζόγλιο που έχει το 15%. Ναι. Και με το ξεσηκωμό του κόσμου κυρίως αναρρίχθηκε το θέμα και θα παιχτεί το παιχνίδι με κόσμο. Αυτή είναι η ιστορία. Ναι, βέβαια, Γιώργο, αυτή είναι η ιστορία. Γιώργο. Ναι, ένα Γιώργο στον αέρα, κανονικά. Μόλις τώρα έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕ Ηρακλής, την διαβάζω όση ώρα ακούω ταυτόχρονα το Μάκη. Εξακολουθούν να βρίσκονται στο δικό τους μαγικό κόσμο. Όποτε θέλω δεν μπορώ να τη διαβάσω. Δεν άλλαξε η ΠΑΕ Ηρακλής. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Όχι, να τη διαβάζεις, Γιώργο, τώρα. Λίγο Γιώργο. Να. Λοιπόν, θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό. Στα πλαίσια διεξαγωγής του αγώνα της ομάδας μας για την 13η αγωνιστική με τον ΠΑΣ Γιάννενα, η διοίκηση της ΠΑΕ Ηρακλής αποφάσισε τη διεξαγωγή του ανωτέρου αγώνα με την παρουσία φιλάθλων της ομάδας μας, παρόλο που υπήρχαν σκέψεις να διεξαχθεί ο προαναφερθέν αγώνας και κλεισμένο των θυρών. Η διοίκηση της ΠΑΕ οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση με γνώμονα το συμφέρον της ομάδας μας και με τον τρόπο αυτό επιθυμεί την εξομάλυνση των σχέσεών της με μερίδα φιλάθλων, καθώς το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί σε προηγούμενους αγώνες μόνο επιβαρυντικά λειτουργεί στην εύρυθμη λειτουργία της ομάδας μας. Σκοπός της διοίκησης της ομάδας μας με τη συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί η έμπρακτη ενίσχυση όλων των φιλάθλων της, τόσο οικονομικά όσο και στην ψυχολογία των παιχτών, ούτως ώστε να ανακάμψει η ομάδα το ταχύτερο δυνατόν αρχής γενομένης στο σημερινό αγώνα, ο οποίος είναι κομβικός για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη. Σας καλούμε να ενισχύσετε με την παρουσία σας και την αγορά εισιτηρίων την προσπάθεια της ομάδας μας, οθούμενη μόνο από την αγάπη και το πάθος σας για τον Ηρακλή μας, δίχως διχόνοιες και αντιπαλότητες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενέργεια λειτουργεί επιβαρυντικά με οποιοδήποτε τρόπο στην ομάδα μας. Το παρόν αποτελεί βήμα συμφιλίωσης της διοίκησης με τους οπαδούς της ομάδας μας, αναμένουμε δε αντίστοιχη διάθεση από την πλευρά σας για το καλό του Ηρακλή. Οι άνθρωποι δηλαδή που το Σάββατο αποφάσισαν για κυκλισμένο των θυρών και έριξαν ό,τι λάδι στην Ελλάδα υπάρχει στη φωτιά, μας μιλάνε σήμερα για συμφιλίωση και συσπήρωση και αυτή είναι η ανακοίνωση, Μάκη και Γιώργο. Ναι, ανέβασε το Μάκη λίγο. Λένε ότι κατέβασε, Γιώργο. Μερίδα των φιλάθλων αντιδρούν εναντίον τους. Μήπως όλοι, μήπως αδειάσαν το γήπεδο που στη Β' Εθνική είχαν
Όχι, όχι, η ανακοίνωση είναι φοβερή. Η ανακοίνωση είναι σε άλλη φάση, σε άλλη διάσταση, όντως, όντως. Ναι, ναι. Νομίζουν απευθύνονται σε παιδιά νηπιαγωγείου. Νομίζουν ότι με αυτό το γυρισματάκι, έτσι, το νομικό, μπορούν να ξεγελάσουν κάποιον. Ή τους ίδιους ή αυτούς τους δεν μπορούν να ξεγελάσουν. Βεβαίως και η ανακοίνωση θα έπρεπε για να προκαλέσει ενότητα, θα έλεγε αύριο χθες πρέπει να φύγουμε, έχουμε προκαλέσει τεράστια ζημιά σε αυτό το μεγάλο σωματείο, είμαστε ανεκδίκητοι, είμαστε οτιδήποτε να πούνε για να σας αδειάσουμε τη γωνιά, ναι. Βοηθήστε σε αυτό, κάνουμε προσπάθεια, δηλαδή μια τέτοια ανακοίνωση μόνο θα έχει ένα νόημα κάτι. Βέβαια. Λοιπόν, ο λαός του Ηρακλή δεν τρώει χουτόχορντο, δεν μεγάλωσε μεσανό, έχει μεγαλώσει με έξυπνος, έχει κάνει πολλούς αγώνες και έχει διώξει το κυριότερο, πολύ πιο εξυπνότερους και δυνατότερους οικονομικά από αυτά τα για μας ανύπαρκτα άτομα. Μάκη, τώρα και... λέγαμε και πριν με τον Γιώργο, το ραντεβού στις 4 ισχύει, έτσι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Το ραντεβού λένε... Και τι ραντεβού είναι αυτό, για πες στον κόσμο. Το ραντεβού είναι εκεί θα αποφασιστεί περαιτέρω ενέργειες, είναι συλλαλητήριο, το οποίο άπαντες πρέπει να είναι παρόντες. Όσοι με μια επιφύλαξη το ότι έγινε αφέμαξη, δηλαδή σταμάτησε όλος ο κόσμος να πηγαίνει στο γήπεδο πλέον με αυτούς. Ναι, ναι. Αυτοί μόνο και αν θα πούνε φεύγουμε αύριο, κατά ορδές θα αυξάνεται ο κόσμος. Ναι. Κατάλαβες, δεν θα κοιτάμε το αποτέλεσμα μετά. Μετά θα τα πάρουμε τα ενία πάνω μας και θα το ξεκινήσουμε από το μηδέν. Θα πούμε ότι τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα για μας. Ναι, τώρα, τώρα δεν υπάρχει νόημα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Εμείς οφείλουμε να τραγουδάμε, οφείλουμε να φωνάζουμε υπέρ των παιχτών για να παίρνουμε βαθμούς, ώσπου να κατορθώσουμε να τους διώξουμε. Ναι, δεν γίνεται ναι. Αλλιώς. Στο 90 λεπτό είναι για την, το 90 λεπτό είναι για την ομάδα και μόνο για, από τις 7 και, 7 και μισή και μετά. Ναι, ναι, έτσι. Είναι, οι καλές σχέσεις οπαδών, ομάδων και παιχτών υφίστανται. Εννοείται αυτό. Δεν είπε κανείς ποτέ κάτι κακό, παρότι μπορούσαν να βγάλουν και πίκρα και γιατί χάσαμε εκεί βαθμό και δεν πήραμε την νίκη και αυτά. Ποτέ δεν κυνηγήθηκαν παίχτες. Αναγνωρίζει ο κόσμος του Ηρακλή ότι και αυτοί παίζουν μπάλα υπό δύσκολες συνθήκες στον Ηρακλή. Έτσι, έτσι. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Την εμφάνιση που έκανε στο κύπελο Ηρακλής. Μάκη, κάτι τελευταίο για να σε αποδεσμεύσω. Χθες είχαμε μια εξέλιξη, χαρακτηρίζεται αρνητική, ουσιαστικά με την απόσυρση του διαφέροντος. Που μιλάμε, ναι. Επειδή χαίρομαι σε αυτό το ραδιόφωνο που έγινε και λιγάκι στο χρώμα μας, μπλε. Ναι. Υπάρχει, μου λένε, μια επικοινωνία μεγαλομετόχου με τον κύριο Καραβασιλίδη, να του πούνε, τους είπε όταν θα βγάλετε ανακοίνωση ότι φεύγουμε και τηρήσετε τους όρους που σας έθεσα, τότε θα επέμβω και εγώ με τους οπαδούς να τους πω παιδιά, πάρθηκε η απόφαση, αυτό παίζει από τις 1 η ώρα. Πάρθηκε η απόφαση, φεύγουμε, δίνουμε την ομάδα όπως τον Γκαγιούλη, τον Καραβασιλίδη, με Ηρακλήδη θα κάνουμε άμεσα γενική συνέλευση, ναι. Να μαζευτεί όλος ο κόσμος και ποιοι θα συνδιοικήσουν. Ναι. Έτσι, ναι. Γιατί εδώ ήταν, επιχειρήσαν όλοι να έρθουν σε επαφή με τον Παπαθανασάκη και τον Καγιούλη και όποιος το κατόρθωνε να τους διώξει, θα γινόταν από όλους μαζί μια συνδιοίκηση. Ναι. Δεν σημαίνει επειδή μιλάει ο Καραβασιλίδη να νομίζουν κάποιοι ότι θα φωνάξει δικούς του φίλους και θα δίκαιζε. Όλοι μαζί η οικογένεια θα το τρέξει μετά το ζήτημα. Δηλαδή θα φύγει ο Λάκης ο Παπαϊωάννου, θα το καλέσουμε το Παντού του Γκάρι που ήταν ο πρώτος που πήγε στα ραντεβού, το Ξενίδη, ό,τι έχει καλό η οικογένεια, ναι. Ό,τι υπάρχει στο Ντουμπάι που, όπως το λέω, το ξεχνάω, που... Αντωνέλης, ο κύριος Αντωνέλης. Τον παράγοντα. Αντωνέλης. Τον Αντωνέλη που δήλωσε ότι αηδίασε και δήλωσε ότι εγώ δεν θέλω να ξανασχοληθώ. Εάν γίνει αυτό όλο το μάζεμα, θα κάνουν οι άνθρωποι αυτοί όλοι οι παράγοντες μια διοίκηση για να τρέξουν όσο πιο γρήγορα, έχουν διαρκείας καινούργια για το υπόλοιπο των παιχνιδιών και ο λαός θα συνεισφέρει. Ναι. Τα πάντα θα γίνουν. Μάγε, όμως, θα γίνει ένα ξεσήκωμα. Αυτό που γίνεται τώρα ποιο είναι, αυτή η εξέλιξη που υπάρχει ποια είναι, αυτό δεν κατάλαβα. Η εξέλιξη μου λένε στο τηλέφωνο, ναι. Δύο ώρες πριν το παιχνίδι θα έχω την τελειωτική απάντηση. Γιώργο, αν μου επιτρέπεις να το συμπληρώσω αυτό που λέει ο Μάκης. Ναι. Ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι. Περίμενε λίγο. Μάκη, μισή λεπτό, Γιώργο, γιατί έχουμε και αυτό το θέμα με τις γραμμές και μου γυρνάει το μυαλό τώρα. Λίγο ο Μάκης κάτι έλεγε. Μάκη, τι έλεγες. Είπανε τον κύριο Καραβασιλίδη, περίμενε. Ναι. Δύο ώρες πριν το παιχνίδι
Το ταβάνι θα σου πούμε, ναι, με τρίτο πρόσωπο που θα αναστέξει, επικοινώνησε μαζί του, για να πει, αν θα πει, γιατί το αμφιβάλλω πλέον, ναι. Μπορεί να πει όμως, ναι, λέμε, ότι, και μια μικρή πιθανότητα, ότι φεύγουν και στις θέσεις του Καγιούλη να μπουν οι Ηρακλειδείς. Μάλιστα. Α, υπάρχει ένα 10-20% να γίνει αυτό. Υπάρχει δηλαδή, μου λες τώρα. Ανακοινήθηκε το πρωί. Μάλιστα, ωραίο, σημαντικό. Λέμε, πήραν τηλέφωνο και είστε οι πρώτοι που το μαθαίνετε. Ωραία, ωραία, είναι σημαντικό. Ναι. Άρα εκεί στη συγκέντρωση στο Κατσάνιο θα έχουμε κάτι, έτσι. Θα έχουμε να πούμε κάτι για αυτό το θέμα, που είναι εξίσου σημαντικό. Εάν θα υπάρξει νεότερο, δηλώθηκε να γίνει αυτό. Δήλωση στις εφημερίδες, γραπτό ηλεκτρονικό τύπο, ναι, από τον ίδιο Παπαθανασάκη πρώτα και μετά από την οικογένεια. Άρα αυτό είναι που περιμένουμε στο επόμενο δίωρο. Με το χέρι μου στον κύριο αυτόν ή στην ομάδα των Ηρακλειδέων, των φίλων του. Ωραία. Ωραία. Ναι. Εντάξει, σημαντικό. Άρα, Μάκη, σε ευχαριστούμε, ναι, πολύ. Σε αποδεσμεύουμε. Θα πας και εσύ στο Κατσάνιο, έτσι κι αλλιώς λίγο αργότερα. Ωραία. Να είσαι καλά. Βέβαια. Λοιπόν, αυτά από τον Μάκη του Σαρλή, τον ευχαριστούμε πολύ.